Δημήτρη, θα μπορούσε το παιχνίδι να έχει λιγότερη διάρκεια και εκεί να φαίνεται πιο ανταγωνιστική η ΑΕΚ. Δηλαδή, μέχρι το 30 ήσασταν μέσα στο παιχνίδι, το διεκδικούσατε. Τι έφταξε στην τέταρτη περίοδο? Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολλές λύσεις. Είχε περισσότερη ενέργεια, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε στο ρυθμό, σε τόσο υψηλό ρυθμό παιχνιδιού. Σίγουρα σε κάποια φάση δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε στο σκοράρισμα. Επιθετικά είχε πολύ ταλέντο η ομάδα του Ολυμπιακού και δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε όπως θα θέλαμε. Και γι' αυτό η διαφορά, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, αυξήθηκε κατά πολύ. Είναι μια ΑΕΚ πάντως καινούρια και τα δείγματα γραφής τουλάχιστον μέχρι το 30 που ήταν ανταγωνιστική είναι πολύ θετικά, έτσι? Ναι, προσπαθούμε να παίξουμε ένα γρήγορο μπάσκετ, σύγχρονο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βρούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον μέσα στο παρκέ. Τελευταία ερώτηση για σένα, γιατί έχεις κάνει μια μεταβολή στην καριέρα σου ερχόμενος από τον Άρη και έχεις και περισσότερες ευθύνες εδώ ή περισσότερη πίεση, πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Εγώ προσπαθώ να ακολουθώ τις οδηγίες των προπονητών και από εκεί και πέρα να βοηθάω την ομάδα μου όπως μου ζητηθεί. Μέχρι να βρεθεί, είναι... δεν θα αποκτηθεί κοντός, θα αποκτηθεί ψηλός ξένος, άρα θα συνεχίσεις να έχεις βάρος και ευθύνη, αυτό το λέω. Είναι απόφαση των προπονητών και της διοίκησης και από εκεί και πέρα εμείς απλά θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ.